και χεσόνα στον αιώνα. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Είμαστε με τη χάρη του Θεού στο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου, που έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος, το οποίο έχει αριθμό 8 και έχει τίτλο «Πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της παράλογης θέλησης των αισθήσεων και σχετικά με τις πράξεις που πρέπει να πραγματοποιήσει η θέληση προκειμένου να αποκτήσει τις συνήθειες των αρετών». Λέγαμε ότι έχουμε τη δική μας θέληση, που τη λέμε λογική θέληση, και έχουμε και τη θέληση από τις αισθήσεις, τους λογισμούς, τις επιθυμίες που μας δημιουργούν οι αισθήσεις. Να φάμε, να πιούμε, να δούμε κλπ. Και πρέπει να πολεμάμε αυτές τις θελήσεις, έτσι, γιατί μας κολλάνε στη γη, μας κολλάνε στο χώμα και δεν μπορεί ο άνθρωπος μετά να πετάξει προς τον Θεό. Και έχουμε και τη θέληση του Θεού που είναι πάνω από τη δική μας θέληση και πρέπει αυτή τη θέληση να αποδεχόμαστε, να υιοθετούμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού πάντα. Δηλαδή τη λογική μας θέληση, τη δική μας θέληση, να την ταυτίζουμε με τη θέληση του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Και μας είπε ο Άγιος ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε σε αυτές τις κακές επιθυμίες, στα κακά θελήματα που βγαίνουν από τη σάρκα και όχι μόνο αυτό, αλλά και να κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που μας λένε οι επιθυμίες αυτές οι σαρκικές. Και για παράδειγμα μας είπε ο Άγιος για το θέμα της υπομονής και της ανυπομονησίας. Έτσι όταν κάποιος μας αδικεί, μας προσβάλλει και μας πιάνει ανυπομονησία και θέλουμε κι εμείς να του ανταποδώσουμε, να του κάνουμε κι εμείς τα ίδια, να τον εκδικηθούμε. Θα πρέπει να αντιστεκόμαστε, αλλά συγχρόνως να θέλουμε και να καταφρονούμαστε, να θέλουμε να αδικούμαστε, να θέλουμε να μας υποτιμά ο άλλος, δηλαδή να χαιρόμαστε με την αδικία και να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και ακόμα μεγαλύτερη αδικία. Όπως είπε ο Κύριος, άμα σε ραπίσουν στο ένα μάγουλο, να γυρίσεις και το άλλο. Δηλαδή να μην σταματήσεις να αγαπάς αυτό που σε αδικεί, ούτε να αντιδράς και να δυσανασχετείς και να τον αντιπαθείς, να τον μισείς, αλλά να δέχεσαι ό,τι σου κάνει και να είσαι έτοιμος να δεχτείς και ακόμα περισσότερα και χειρότερα. Αυτό είναι το ένα. Και ακόμα μας είπε ο Άγιος ότι πρέπει να κάνουμε και πράξεις που να βοηθήσουν στο να μην μισήσουμε αλλά να συνεχίσουμε να αγαπάμε αυτό που μας αδικεί. Να του λέμε λόγια ήρεμα, ωραία, λόγια αγάπης. Ακόμα λέει και να τον ευεργετούμε, να του κάνουμε καλά πράγματα αυτό που μας αδικεί. Είναι όπως λέει ο Κύριος πάλι, άμα αγαπάτε μόνο αυτούς που σας αγαπάνε δεν κάνετε τίποτε. Πρέπει να αγαπάτε και αυτούς που δεν σας αγαπάνε. Να αγαπάμε δηλαδή και τους εχθρούς μας. Και τότε, λέει και ένας σύγχρονος Άγιος Αγιορείτης, ο Άγιος Σιλωνός, τότε αποδεικνυόμαστε χριστιανοί όταν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και ακόμα, λέει ο Άγιος, ότι αυτό μπορεί να γίνει μια συνήθεια, μια καλή συνήθεια, μια έξις, έξις θα πει συνήθεια. Και υπάρχουν και καλές συνήθειες και κακές συνήθειες. Όσο ο άνθρωπος κάνει το κακό, την αμαρτία, προχωράει μέσα του η κακή συνήθεια και γίνεται κακός σιγά σιγά άνθρωπος και πολύ κακός. Λέγαμε για τον Ιούδα πως ξεκίνησε από μία αδυναμία που την άφησε
ανεξάλειπτη, δεν την έδιωξε, είχε μια δυναμία στα χρήματα και επειδή το άφησε αυτό, του έγινε μετά μια συνήθεια, ένα πάθος και έφτασε μετά να τον κυριέψει τελείως και να φτάσει να πουλήσει και το διδάσκαλό του, τον Κύριό μας, τον Χριστό, για 30 αργύρια, όσο κόστιζε ένας δούλος εκείνη την εποχή. Και από την άλλη έχουμε τις καλές συνήθειες. Και αν αγωνιζόμαστε με τον τρόπο που είπαμε, σιγά σιγά μέσα μας παγιώνεται, στερεώνεται δηλαδή, σταθεροποιείται το καλό και γινόμαστε άνθρωποι καλοί. Έτσι, δηλαδή έχει τεράστια σημασία αυτή η επανάληψη, είτε του καλού είτε του κακού. Αν επαναλαμβάνουμε το καλό, σιγά σιγά αποκτούμε την καλή συνήθεια και γινόμαστε καλοί άνθρωποι, όπως θέλει ο Θεός δηλαδή, άνθρωποι του Θεού. Και δύσκολα μετά κάνουμε το κακό, γιατί έχουμε συνηθίσει πλέον να κάνουμε το καλό. Ας πούμε ένας άνθρωπος που έχει μάθει να νηστεύει, δύσκολα μετά θα υποχωρήσει στο λογισμό που θα το πει εντάξει τώρα και μια μέρα να μην νηστέψει δεν πειράζει. Όχι, θα πει πειράζει. Ενώ ένας άνθρωπος που εύκολα καταστρατηγεί την νηστεία, δεν το έχει σε τίποτα, σου λέει εντάξει, καλά δεν είναι και τίποτα η νηστεία. Γιατί έχει συνηθίσει στο κακό, δηλαδή στο να παραβαίνει το νόμο του Θεού που λέει ότι πρέπει να νηστεύουμε. Οπότε όσο περισσότερο αντιστεκόμαστε στο κακό και κάνουμε το καλό, αποκτάμε καλές συνήθειες, παιδιά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα λέει ο Άγιος ότι θα πρέπει να πολεμάμε όχι μόνο τα μεγάλα κακά, αλλά και τα μικρά και τις μικρές κακές επιθυμίες. Σου λέει, ας πούμε, ο λογισμός τώρα, εντάξει, τώρα πρέπει να διαβάσω λίγο την Αγία Γραφή, γιατί μου είχε πει ο πνευματικός μου να διαβάζω κάθε μέρα λίγο το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν πειράζει, θα το κάνω πιο μετά. Όταν μετά το ξαναθυμηθείς, λες δεν πειράζει, το πάω πιο μετά και περνάει η μέρα και δεν το κάνεις. Και έτσι μετά μέσα σου δημιουργείται μια κακή συνήθεια, επειδή ακριβώς αυτό το λίγο, το μικρό, δεν το κάνεις. Θα πρέπει και σε αυτά τα μικρά να προσέχουμε. Όπως λέγαμε και άλλη φορά, ένα καράβι που έχει πολλές μικρές τρύπες και βάζει νερό από αυτές, σιγά σιγά βουλιάζει. Όπως και ένα που έχει μια πολύ μεγάλη τρύπα. Επομένως και τα μικρά δεν είναι μικρά, γιατί σιγά σιγά γίνονται μεγάλα και έχουν και μεγάλα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος να στέκεσαι με προσοχή, να συγκεντρώνεσαι στον εαυτό σου, για να πολεμήσεις όχι μόνο τις μεγάλες και δυνατές επιθυμίες σου, αλλά ακόμα και τις μικρές και ελαφριές του πάθους σου, του κάθε πάθους. Γιατί οι μικρές ανοίγουν το δρόμο στις μεγάλες. Οπότε και μετά από αυτά δημιούνται μέσα μας οι κακές επιθυμίες και από τη λίγη φροντίδα που έχουν μερικοί στο να αποσπάσουν από την καρδιά τους τις μικρές επιθυμίες, αφού κυρίευσαν τις μεγάλες του ίδιου πάθους, συμβαίνει ανέλπιστα και ξαφνικά να ζημιωθούν και να νικηθούν από τους εχθρούς τους, με δύναμη και καταστροφή μεγαλύτερη από προηγουμένως. Ας πούμε, μια μεγάλη κακή επιθυμία είναι να πας να χτυπήσεις τον άλλο ή και να τον σκοτώσεις ακόμα, ε? Και λες, όχι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω ποτέ. Ναι, αλλά όμως αφήνεις τον εαυτό σου να θυμώσει με τον άλλο ή αφήνεις τον εαυτό σου να λέει κακές κουβέντες για τον άλλον, να βρίζει τον άλλον. Και λες, αυτό εντάξει, δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει? Αυτό το λίγο το μικρό, αν δεν προσέξεις, σε κυριεύει και μπορεί να φτάσει μετά και στο μεγάλο και να πας να τον τραυματίσεις και να τον σκοτώσεις ακόμα. Γιατί από τα μικρά πάμε στα μεγάλα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος να αντιστέκεσαι και στα μικρά. Ξέρετε, ο Χριστός μας λέει, αν πεις τον άλλον, λέει, ρακά, ρακά θα πει βλάκα. Είναι μεγάλη αμαρτία. Και αν τον πεις, λέει, ηλίθιο, μωρός, ηλίθιος, τότε λέει είσαι ένοχος για τη γέννα του πυρός, για την αιώνια κόλαση. Σκεφτείτε τώρα αυτοί που βρίζουν και δεν λένε τέτοιες κουβέντες, είναι πολύ χειρότερες. Πόσο κακό πράγμα είναι. Γι' αυτό πρέπει να τα προσέχουμε και αυτά που θεωρούμε μικρά που δεν είναι μικρά. Και ακόμα λέει ο Άγιος, σου θυμίζω να περιορίζεις και να απονεκρώνεις επιθυμίες και τα θέληματά σου, ακόμα και για πράγματα που επιτρέπονται μεν, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Δηλαδή επιτρέπεται, ξέρω εγώ, να
να μιλάμε, να κουβεντιάζουμε, να συνομιλούμε. Δεν είναι κακό. Αλλά και εκεί πλέει, λέει ο Άγιος, να συγκρατείς τον εαυτό σου. Γιατί και από το πολύ, από την πολλή κουβέντα, έτσι, από την πολλή συνομιλία, σίγουρα δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις την αμαρτία. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, ακόμα και για πνευματικά πράγματα, να μην λες πάρα πολλά. Να είσαι συγκρατημένος. Και σε αυτά δηλαδή που επιτρέπονται. Ή ας πούμε να φάμε. Είναι κακό να φάμε? Όχι, δεν είναι κακό. Αλλά άμα το κάνεις σκοπό της ζωής σου το φαΐ και κυνηγάς τα νόστιμα, τα λιπαρά, αυτά που λέμε τα βαριά φαγητά, τα τηγανιτά που έχουν πολύ λίπος και είναι αυτά που ξεσηκώνουν τη σάρκα, μετά θα οδηγηθείς πολύ εύκολα στην αμαρτία. Γι' αυτό και αυτά που είναι νόμιμα, που επιτρέπονται, και αυτά ακόμα πρέπει λίγο να τα πολεμάμε, να τα περιορίζουμε, να μην αφινόμαστε ανεξέλεκτα και στα νόμιμα. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Και αν το κάνεις αυτό, λέει, θα έχεις μετά πολλά καλά. Αυτά θα σε κάνουν περισσότερο προετοιμασμένο και πιο πρόθυμο να νικάς τον εαυτό σου και στα άλλα. Δηλαδή στα αυτά που δεν είναι νόμιμα, που είναι παράνομα. Μαθαίνεις μετά να αντιστέκεσαι. Ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Σου έρχεται η επιθυμία να πιεις νερό. Θα πεις, κακό είναι να πιω νερό? Όχι. Πας λοιπόν και πήγες ένα ποτήρι νερό. Αλλά μετά σου λέει ο λογισμός, πιες ακόμα ένα ποτήρι. Μα δεν χρειάζεται. Όχι, σου λέει, πιες. Αν συγκρατηθείς εκεί και αντισταθείς, αυτό, ξέρετε, θα σε βοηθήσει μετά και σε κάτι παράνομο που θα σου πει ο λογισμός. Γιατί συνηθίζεις μετά να βάλεις όρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βάζουμε όρια, παιδιά, στον εαυτό μας. Γιατί μετά θα έρθει ο κακός λογισμός, σου πει, πήγαινε τώρα, άνοιξε το διαδίκτυο, άνοιξε το κινητό, να δεις βρώμικα πράγματα. Εκεί θα πεις, όπ, όχι. Γιατί έχεις μάθει να λες όχι. Καταλάβατε? Αν αφινόμαστε και λέμε σε όλα ναι, μπορεί να επιτρέπεται. Αλλά δεν μας συμφέρει. Πρέπει να λέμε και κάποια όχι, και σε αυτά τα νόμιμα, για να μαθαίνουμε να λέμε όχι και στα παράνομα. Για να είμαστε έτοιμοι να λέμε όχι και στα παράνομα. Και ακόμα, θα γίνεις, λέει, δυνατότερος και εμπειρότερος στον πόλεμο των πειρασμών. Βλέπετε πόσο ο στρατιώτης, ας πούμε, κάνει ασκήσεις κάθε μέρα. Δεν έχει κάθε μέρα πόλεμο. Ο πόλεμος μια φορά θα γίνει, αλλά κάθε μέρα κάνει άσκηση. Κάνει γυμναστική, ξέρω εγώ, επαναλαμβάνει αυτά που πρέπει να ξέρει για το όπλο μέσα του, να είναι έτοιμος. Οπότε όταν θα έρθει η μέρα να πολεμήσει, είναι έτοιμος. Έτσι και εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάποιες τέτοιες ασκήσεις στη θέλησή μας, ώστε να, η θέλησή μας να είναι δυνατή και όταν έρθει η μέρα του πολέμου να αντισταθούμε στον εχθρό. Σου λέω ο λογισμός, ας πούμε, να κοιμηθείς ανεξέλεκτα. Όχι, γιατί? Θα βάλω το ξυπνητήρι στις 7 ώρες, στις 8 ώρες το πολύ, ας πούμε. Αν είναι κανείς μικρός, χρειάζεται περίπου 7 με 8 ώρες ύπνο. Εντάξει, δεν χρειάζεται 15 ώρες. Και μετά γίνεσαι λιώμα, γίνεσαι λαπάς. Έτσι. Και ξεσηκώνεται η σάρκα. Θα βάζεις όρια. Ένας που είναι πιο μεγάλης ηλικίας μπορεί να χρειάζεται και 6 ώρες μόνο. Γιατί να κοιμηθεί 8 και 9 ώρες? Γιατί και ο ύπνος είναι σαν το φαγητό. Αν υπερβείς τα όρια, πάλι αρρωσταίνεις. Παθαίνεις κακό αντί καλό. Χρειάζεσαι ένα πιάτο φαγητό, γιατί να φας δύο πιάτα, αφού ένα χρειάζεσαι? Γίνεσαι λοιπόν δυνατότερος όταν αντιστέκεσαι και σε αυτά τα νόμιμα και εμπειρότερος, πιο έμπειρος στον πόλεμο των πειρασμών. Και θα αποφύγεις έτσι τις παγίδες του διαβόλου και θα κατορθώσεις πράγματα που πολύ αρέσουν στο Θεό. Είναι αυτό που λέμε, παιδιά, άσκηση. Και οι Άγιοι αυτό κάνανε, βάζανε όρια. Και φτάνανε μερικοί βέβαια σε πολύ μεγάλες ασκήσεις. Ας πούμε ένας Άγιος στα Καρσοκαλύβια, που είναι στη μύτη του Αγίου Όρους, στην άκρη, είναι μια σκήτη, ο Άγιος Ακάκιος, είχε φτάσει να κοιμάται μία ώρα το 24ωρο. Και έλεγε, άμα είναι αγωνιστής ο μοναχός, του φτάνει μία ώρα. Τι μία ώρα, εμείς θέλουμε 6 ώρες. Αλλά ο Άγιος, επειδή έκανε άσκηση, σιγά σιγά προχώρησε τόσο πολύ. Και άλλοι Άγιοι είχαν φτάσει σε τέτοια μέτρα. Ή ας πούμε στο φαγητό. Το περιόριζαν και έμαθαν έτσι να τρώνε πάρα πολύ λίγο.
και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ούτε λιγόστεψαν τα χρόνια της ζωής τους, μάλλον αυξήθηκαν. Ο Άγιος Αντώνιος που έτρωγε ένα παξιμάδι κάθε 3 μέρες και έζησε 105 χρόνια. Και μάλιστα λέει ο βίος του ότι είχε και όλα τα δόντια του. Δεν του είχαν πέσει τα δόντια, ενώ ήταν γέρος, 105 ετών. Και βλέπετε άλλοι άνθρωποι σήμερα που αχριστεύονται από τα 25 τους ή από τα 30 τους, παθαίνουν έφραγμα από το πολύ φαγητό, τα λιπαρά φαγητά, αυτά τα fast food, έτσι, τα φαγητά που είναι πλαστικά και δεν ξέρουμε τι βάζουν μέσα. Λοιπόν, και στα 30 τους, στα 35 τους παθαίνουν έφραγμα. Καταστρέφει την καρδιά τους. Βλέπεις η υπερβολή και σε αυτά τα νόμιμα που λέμε, καταστρέφει και την ψυχή και το σώμα. Λοιπόν, λέει ο Άγιος, αν ακολουθήσεις με τον τρόπο αυτό που σου είπα αυτά τα Άγια γυμνάσματα, είναι γυμναστική στη θέλησή μας όλα αυτά. Να είσαι βέβαιος πως σε λίγο καιρό θα προκόψεις πολύ και θα γίνεις άνθρωπος πνευματικός αληθινά και πραγματικά και όχι ψεύτικα και στο όνομα μόνο. Γιατί αν επιχειρήσεις άλλον τρόπο και άλλα γυμνάσματα ευχάριστα στην επιθυμία σου, τόσο που να νομίζεις ότι ενώθηκες με τον Θεό και του συνομιλείς γλυκά, γνώριζε ότι δεν είναι δυνατόν να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή κάποια αρετή. Δηλαδή να μην κάνεις αυτά που σ' αρέσουν, αλλά να κάνεις αυτά που δεν σ' αρέσουν. Ας πούμε τώρα θα μας άρεσε και εμάς όλους να πάμε να κοιμηθούμε, ας πούμε. Αλλά λέμε όχι, θα πάω να ακούσω το Λόγο του Θεού, να θρέψω την ψυχή μου. Αντιστεκόμαστε στις επιθυμίες της σάρκας, έτσι, στα θελήματα των αισθήσεων, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελείται ούτε γεννιέται από γυμνάσματα ευχαριστήσεως και παρόμοια με τη φύση μας, αλλά από εκείνα που βάζουν τη φύση στους σταυρούς και τις κακοπάθειες. Να σταυρώνουμε λίγο τον εαυτό μας, το σώμα μας δηλαδή, να το βάζουμε σε μια κακοπάθεια για χάρη του Χριστού. Δεν λέμε να κάνουμε υπερβολές και να καταστρέψουμε το σώμα, όχι. Αλλά λίγο να το κουράζουμε, να το ταλαιπωρούμε για να μπορούμε να το χαλιναγωγούμε. Να το έχουμε υποταγμένο στο πνεύμα. Λένε οι Άγιοι μία παρομοίωση. Το σώμα και η ψυχή είναι, λέει, σαν το άλογο και τον αναβάτη. Ο αναβάτης πρέπει να είναι η ψυχή. Το άλογο που κουβαλάει την ψυχή να είναι το σώμα. Και φυσικά τι θα πρέπει. Θα πρέπει ο αναβάτης να κάνει κουμάντο στο άλογο, όχι το άλογο στον αναβάτη, να πηγαίνει όπου θέλει το άλογο, τον αναβάτη. Έτσι δεν είναι. Άρα θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα μας το πνευματικό κομμάτι μας, η ψυχή μας, ο νους μας, στο σωματικό κομμάτι, στο κατώτερο, στην ύλη, στο σώμα. Αλίμονο αν μας κυβερνάει το σώμα. Τώρα τι θέλει το σώμα, θέλει να κοιμηθεί, πάμε να κοιμηθούμε. Όχι. Τι θέλει η ψυχή, τι πρέπει να κάνουμε για να αρέσουμε στο Θεό, στο Άγιο Πνεύμα. Εκείνα λοιπόν που βάζουν τη φύση μας στους σταυρούς και στις κακοπάθειες, αυτά πρέπει να επιδιώκουμε. Και με αυτά ανακαινίζεται ο άνθρωπος, γίνεται καινούριος και αποκτάει τις έξις, όπως λέγαμε, τις συνήθειες, τις καλές συνήθειες, τις ευαγγελικές αρετές. Και συνηθίζει ο άνθρωπος, ας πούμε, να είναι ταπεινός. Και συνηθίζει να είναι υπάκουος. Ξέρετε οι Άγιοι το πόσο υπάκουοι και ταπεινοί ήτανε. Όταν τους λέγανε «κάνε ό,τι θέλεις», στενοχωριόντουσαν. Λέγανε «όχι ό,τι θέλω, τι θέλει ο Θεός, τι θέλει ο Γέροντας». Δηλαδή είχαν μάθει την υπακοή, τους είχε μια συνήθεια υπακοή και στενοχωριόντουσαν να κάνουν το δικό τους θέλημα. Δεν θέλουν να κάνουν το δικό τους, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού μέσω της εντολής του πνευματικού τους, του Γέροντά τους. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο τον υπερήφανο που σου λέει «τι εγώ θα πάω τώρα εξομολογηθώ, θα πάω να ρωτήσω τον άλλον γιατί δεν ξέρω». Μυαλό δεν έχω, λέει ο υπερήφανος άνθρωπος, που δεν έχει αποκτήσει την καλή συνήθεια, την καλή έξι αυτή, την αρετή αυτή της υπακοής, της ταπείνωσης. Αυτά λοιπόν, οι καλές αυτές ασκήσεις της θέλησης, μας δημιουργούν σιγά σιγά τις καλές συνήθειες και τις αρετές.
τις αρετές που θέλει ο Θεός, την ταπείνωση, την αγάπη, την πραότητα, τη συγχωρητικότητα, την καλοσύνη, την αγνότητα. Και αυτός ο άνθρωπος μετά γίνεται καινούριος άνθρωπος, νέος άνθρωπος, κενός με αλφαγιώτα. Και γίνεται κάθε μέρα κενός, κάθε μέρα καινούριος. Κάθε φορά που προχωράει και λίγο στο καλό, γίνεται ακόμα πιο θεάρεστος και θα λέγαμε και πιο νέος, ακόμα πιο νέος. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν να φαίνονται νέοι με το να βάφουν τα μαλλιά τους, να βάφουν τα πρόσωπά τους κλπ. Και αυτό τι είναι, μια ανοησία είναι, μια κοροϊδία είναι. Δείχνεις ένα ψέμα, περιφέρεις ένα ψέμα. Αν θέλεις να είσαι συνέχεια νέος και πραγματικά νέος, να κάνεις αυτά που λέει εδώ ο Άγιος, να ανακαινίζεσαι πνευματικά κάθε στιγμή με το να κάνεις καινούργιες αποφάσεις και να προχωράς στην αρετή. Η αρετή κάνει τον άνθρωπο καινούριο και νέο. Γνώριζε ακόμα ότι αυτές οι αρετές, αυτές οι ασκήσεις σε ενώνουν με τον εσταυρωμένο σου ποιητή. Βλέπετε, αυτός που μας έδειξε το δρόμο είναι ο Χριστός μας, ο οποίος είναι πάνω στο σταυρό. Δηλαδή, τι μας είπε ο Χριστός? Ότι για να νικήσουμε και να φτάσουμε στην Ανάσταση πρέπει να σταυρωθούμε, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή πρέπει λίγο να ζοριστούμε και να πολεμήσουμε τον κακό εαυτό μας. Να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Υπάρχουν κάποιοι που λένε δεν χρειάζεται, λέει, να ζορίζεσαι, να καλοπερνάς. Έτσι, ο Θεός δεν θέλει να ζοριζόμαστε, όχι. Ο Χριστός μας έδειξε το Σταυρό σαν δρόμο για την Ανάσταση. Δεν μπορείς να πας κατευθείαν στην Ανάσταση χωρίς να περάσεις από το Σταυρό. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η άσκηση, αυτή η κακοπάθεια. Γι' αυτό η Εκκλησία μας βάζει στην νηστεία. Μας βάζει στην αγρυπνία. Μας βάζει στις μετάνοιες. Κάνουμε ένα μικρό κανόνα κάθε μέρα. Κάνουμε λίγο άσκηση. Κάνουμε κομποσκήνιο. Κάνουμε πνευματική μελέτη. Όλα αυτά τι είναι? Είναι ένα ζόρισμα μικρό του εαυτού μας, ένας σταυρός, ένας καθημερινός σταυρός. Και με αυτό τον καθημερινό σταυρό αποκτάμε τις ευαγγελικές αρετές και γινόμαστε άξιοι μετά για την Ανάσταση. Και τι είναι η Ανάσταση? Είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε ένα με τον Χριστό. Να έχουμε μέσα μας ενεργή τη Θεία Χάρη. Κάτσε τώρα. Κάτσε. Γνώριζε και αυτό, ότι καθώς οι συνήθειες των κακών γίνονται με πολλές και συχνές πράξεις της λογικής θέλησης, όσο κάνεις το κακό, με τη θέλησή σου, τόσο αποκτάς κακές συνήθειες. Βλέπετε, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που θυμώνει, με το που θα θυμώσει την πρώτη φορά, δεν έγινε και άνθρωπος θυμώδης, αλλά αν το κάνει και δεύτερη και τρίτη και δέκατη και εκατοστή, μετά γίνεται θυμώδης, δηλαδή με το παραμικρό θυμώνει. Και τον μαθαίνω και άλλοι και λέω μακριά από αυτόν, αυτός δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Με το παραμικρό, ό,τι και να το πεις, γίνεται έξαλλος. Πώς έφτασε να είναι έτσι ο άνθρωπος? Δεν ήταν έτσι, αλλά επειδή ακριβώς αφέθηκε στο κακό, στο θυμό, μία φορά, δύο φορές, δέκα φορές, εκατό φορές, χίλιες φορές, μετά απόκτησε συνήθεια στο κακό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μεγάλη δύναμη που λέγεται συνήθεια. Υπάρχει και η συνήθεια στο καλό. Ένας άνθρωπος που πάει να θυμώσει και συγκρατείται, κάνει μία νίκη πολύ μεγάλη. Αν το κάνει και δεύτερη φορά, και τρίτη και δέκατη,
μετά αποκτά την καλή συνήθεια της πραότητας. Και ό,τι και να του κάνουν οι άλλοι και να τον αδικούνε, αυτός παραμένει ήρεμος, παραμένει ήσυχος. Βλέπετε, υπάρχει και η συνήθεια η καλή. Και αυτό μας συμφέρει, να καλλιεργούμε τις καλές συνήθειες. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που θα αντισταθεί στο λογισμό που του λέει «κατάλυσε την νηστεία τώρα, εντάξει, Παρασκευή είναι σήμερα, δεν πειράζει, φάει κάτι». Μετά, αν το ξανακάνει και δεύτερη και τρίτη και δέκατη φορά, μετά αποκτά την κακή συνήθεια να μην τηρεί τις νηστείες. Αντίθετα, ένας που θα αντισταθεί στο λογισμό και θα πει «όχι, δεν θα καταλύσω σήμερα», το κάνει και δεύτερη και τρίτη και δέκατη, μετά αποκτά την καλή συνήθεια να τηρεί την νηστεία, που είναι μεγάλη αρετή η νηστεία. Είναι μια πολύ σπουδαία και βοηθητική για την πνευματική ζωή αρετή. Αυτός που κάνει λοιπόν το κακό παραδίνεται στις παράλογες επιθυμίες της αίσθησης. Και αυτός που κάνει το καλό παραδίνεται στο θέλημα του Θεού. Και κάνει το θέλημα του Θεού. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σωθεί. Όπως η λογική θέλησή μας δεν μπορεί ποτέ να είναι κακή και υγιεινή, όσο και αν πολεμείται από την παράλογη επιθυμία της σάρκας και από την κακία, αν δεν παραδοθεί μόνη της σε αυτή και υποταχθεί, έτσι πάλι η ίδια δεν μπορεί ποτέ να είναι ενάρετη και ενωμένη με το Θεό, αν και προσκαλείται από τη χάρη Του, αν δεν παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα και στη χάρη Του. Τι λέει εδώ ο Άγιος, Λέει ότι είμαστε ελεύθεροι και αυτεξούσιοι. Έχουμε τη θέλησή μας και θέλουμε ό,τι θέλουμε. Αν τώρα έχουμε πειρασμούς και έχουμε πάντα από τις αισθήσεις, όπως είπα, από τον κακό εαυτό μας, πάλι όμως, προσέξτε, δεν κάνουμε το κακό παρά μόνο εάν συγκατατεθούμε με τη θέλησή μας. Κανένας δεν μπορεί να μας αναγκάσει να κάνουμε το κακό. Ούτε ο διάβολος, ούτε άλλος άνθρωπος. Που λένε μερικοί, η κακιά ώρα, τι θα πει η κακιά ώρα? Δεν υπάρχει κακιά ώρα. Όλες οι ώρες είναι καλές, ο Θεός τις έχει φτιάξει καλές. Είναι ένα δώρο του Θεού ο χρόνος. Αλλά τι είναι το κακό? Όταν εσύ με τη θέλησή σου, τη λογική, αυτό που έχεις εσύ μέσα σου, το θέλω σου, πεις ναι στις άλογες θελήσεις, στην κακή θέληση, στις κακές επιθυμίες που έρχονται από τη σάρκα, από τον παλαιό άνθρωπο, από τα πάθη. Με τη θέλησή σου το κάνεις αυτό. Γι' αυτό δίνουμε και λόγο στο Θεό για τις πράξεις μας. Γιατί ό,τι κάνουμε το θέλουμε. Είτε είναι κακό είτε είναι καλό. Και γι' αυτό και παίρνουμε και βραβεία όταν κάνουμε το καλό. Γιατί πάλι το κάνουμε με τη θέλησή μας. Κανείς δεν μπορεί να σε αναγκάσει να κάνεις το καλό, να γίνεις καλός. Μόνο αν εσύ το θελήσεις. Από αυτό βέβαια καταλαβαίνουμε, παιδιά, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η ελευθερία που μας έχει χαρίσει ο Θεός, πόσο μεγάλο δώρο είναι. Αλλά είναι και, θα το λέγαμε, τραγικό προνόμιο, αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αν δηλαδή με τη θέλησή μας προχωράμε στο κακό. Και να πούμε και δύο λόγια ακόμα για το τι πρέπει να γίνεται όταν η ανώτερη λογική μας θέληση φαίνεται νικημένη από την παράλογη και κατώτερη θέληση από τους εχθρούς. Όταν δηλαδή νιώθουμε, αισθανόμαστε ότι νικηθήκαμε από το κακό. Τι πρέπει να κάνουμε τότε? Μήπως πρέπει να τα παρατήσουμε, να πούμε αφού έφτασα και συγκατατέθηκα στον κακό λογισμό, πλέον δεν υπάρχει ελπίδα για μένα? Και δεν έχει έννοια να αγωνίζομαι, να προσπαθώ. Λέει λοιπόν ο Άγιος, αν καμιά φορά, λέει, σκεφτείς ότι η λογική σου θέλησης δεν μπορεί να αντισταθεί καθόλου στην παράλογη επιθυμία και στους εχθρούς που σε πολεμούν, έρχονται μερικοί άνθρωποι και μου λένε, «Πάτερ, δεν μπορώ. Μου έρχεται η κακή επιθυμία, ο κακός λογισμός και δεν μπορώ να αντισταθώ». Τι θα κάνουμε τότε? Λέει λοιπόν εδώ, αν το αισθανθείς αυτό, αν σκεφτείς ότι δεν μπορείς να αντισταθείς, επειδή και δεν αισθάνεσαι να έχεις μια προθυμία ζωντανή εναντίον των εχθρών σου,
αλλά νιώθεις σαν νικημένος δηλαδή, σαν υποταγμένος, σαν εχμάλωτος. Εσύ όμως λέει να παραμείνεις σταθερός. Μην αφήσεις τον πόλεμο, μην εγκαταλείψεις τον αγώνα, γιατί θα θεωρείσαι ως νικητής, εφόσον δεν βλέπεις φανερά νικημένο τον εαυτό σου. Ακόμα δεν έχεις νικηθεί. Μπορεί να σου λέει ο λογισμός ότι είσαι εχμάλωτος, ότι είσαι αναγκασμένος, ότι δεν υπάρχει επιστροφή, ότι δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς παρά να υποταχθείς στον κακό εαυτό σου, αλλά ακόμα δεν έχεις πέσει. Λοιπόν, αντιστάσου, μην πέσεις. Μην αφήσεις τον αγώνα. Όπως η ανώτερη θέλησή μας δεν έχει ανάγκη από τις κατώτερες επιθυμίες για να προβάλλει τις πράξεις της, έτσι αν αυτή η ίδια δεν θέλει, δεν μπορεί να πιεστεί ποτέ και να νικηθεί από αυτές. Με όσο σκληρό πόλεμο και αν τις κάνουν. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, παιδιά. Για να κάνουμε το κακό, πρέπει να το θελήσουμε. Όσο και αν σου λέει ο διάβολος, έτσι, ο λογισμός, ο αδύναμος, ο δειλός, ότι είσαι εχμάλωτος, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς τώρα πλέον, θα κάνεις το κακό, εσύ θα πεις όχι, δεν θα το κάνω, γιατί δεν θέλω να το κάνω. Και όσο δεν το θέλεις, δεν το κάνεις. Δεν είσαι νικημένος. Ο Θεός χάρισε στη θέλησή μας τόση ελευθερία και δύναμη, ώστε κι αν όλες οι αισθήσεις και όλοι οι δαίμονες και όλος ο κόσμος μαζί οπλιστούν εναντίον της και την πολεμούν δυνατά, παρόλα αυτά μπορεί η θέλησή μας με κάθε ελευθερία να τα περιφρονήσει και να θέλει εκείνο που θέλει ή να μην θέλει εκείνο που δεν θέλει και όσες φορές θέλει και για το σκοπό εκείνο που της αρέσει καλύτερα. Έτσι το παν δηλαδή είναι στη θέλησή μας. Εμείς θέλουμε και κάνουμε το κακό, εμείς θέλουμε και κάνουμε το καλό. Ας λέει ο δολογισμός ότι δεν γίνεται τώρα, πρέπει να κάνεις το κακό. Όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Και εφόσον δεν το θέλω, δεν θα το κάνω. Εάν όμως, λέει, και καμιά φορά η νοητή εχθρή και η παράλογή σου επιθυμία τόσο δυνατά σε πολεμούν και σε καταπιέζουν, ώστε αποδυναμωμένος δεν μπορείς να κάνεις εναντίον τους κανένα έργο πνευματικό για να βοηθηθείς, σου λέω να μην δηλιάσεις ούτε σε αυτή την περίπτωση, ούτε να ρίξεις στη γη τα όπλα, αλλά χρησιμοποίησε αυτό το όπλο εναντίον τους και λέγε προς τους εχθρούς σου, δεν υποχωρώ από τον πόλεμο, δεν θα σας αφήσω ούτε τώρα απλήγω τους. Αυτό θα λες, όσο και αν σε πιέζει ο λογισμός ότι πρέπει να υποκύψεις το κακό, στην αμαρτία, εσύ θα λες ότι εγώ δεν υποχωρώ. Δεν θα σας αφήσω και τώρα απλήγω τους. Κύριος γάρ είναι φωτισμός μου και σωτήρ μου. Και τι να θέλω φοβηθεί, ο Κύριος είναι που με φωτίζει, ο Κύριος είναι που με σώζει. Ποιο θα φοβηθώ. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου και από τίνος θέλω δηλιάσει. Ο Θεός υπερασπίζεται τη ζωή μου, την ύπαρξή μου και εγώ δεν θα δηλιάσω. Από τη φωνή κανενός εχθρού. Εγώ εν το ονόματι αυτού εξουδενώσω εμάς τους πολεμούντας με. Με το όνομα του Χριστού θα σας κάνω σκόνη τους εχθρούς μου. Έτσι θα λες, για να δώσεις θάρρος στον εαυτό σου και να μην υποκύψεις. Και πάλι, αν τώρα δυναμωθείτε, πάλι θέλετε νικηθεί, όπως γράφει ο προφήτης Ισαΐας. Ισχυκότες, ιτάστε. Εάν πάλι ενισχύσετε και πάλι ιτηθήσεστε. Δηλαδή, και αν τώρα, ας πούμε, φαίνεται ότι είστε συνασπισμένοι και φαίνεται να νικάτε, πάλι θα συντριβείτε. Και όσο και αν συνασπίζεστε, όσο και αν εξοπλίζεστε, θα έχετε μεγάλη συντριβή. Δεν πρόκειται να νικήσετε. Οπότε, όπως κάνει εκείνος που έχει εναντίον του τον εχθρό και τον καταδυναστεύει και
δεν μπορεί να το χτυπήσει κατευθείαν. Σκέψου έναν, ας πούμε, που σε έχει βάλει κάτω, ο εχθρός, και πάει να σε κινητοποιήσει. Εσύ τι κάνεις? Κάνεις ένα βήμα πίσω και μετά τον ορμάς. Έτσι λέει πρέπει να κάνεις. Δεν θα συγκατατεθείς με τη θέλησή σου, όπως εκείνος που μην μπορείς να χτυπήσει κατευθείαν, κάνει λίγο σαν να υποχωρεί και μετά χτυπάει. Έτσι λέει πρέπει να κάνεις και εσύ. Δηλαδή, συγκέντρωσε τους λογισμούς σου στον εαυτό σου, σκέψου ότι είσαι μηδέν, από μόνοι μας είμαστε μηδέν, τίποτε, δεν έχουμε δυνάμεις από μόνοι μας, ότι δεν έχουμε καμιά δύναμη από μόνοι μας και καταφεύγουμε στο Θεό, στην παντοδυναμία του Θεού. Και κάλεσε το Θεό σε βοήθεια, με θερμή ελπίδα και με δάκρυα, εναντίον του πάθους που σε πολεμάει. Και πες, Κύριε, βοήθησέ με. Θεέ μου, βοήθησέ με. Ιησού μου, βοήθησέ με. Πολέμησε αυτούς που με πολεμάνε. Πάρε ασπίδα και όπλο και έλα, βοήθησέ με. Θεωτό και Παρθένε, βοήθησέ με, για να μην αφήσω τον εχθρό να με νικήσει. Έτσι, υποχωρείς δηλαδή, βλέπεις την αδυναμία σου, βλέπεις το μηδέν σου και καταφεύγεις τον παντοδύναμο Θεό. Και έτσι χτυπάς τον εχθρό. Εάν το πάθος και ο εχθρός σου δίνει χρόνο, μπορείς ακόμα να βοηθήσεις την αδυναμία της θελήσεώς σου κατά του πάθους με τους στοχασμούς που θα σου πω τώρα και τις ασκήσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν εσύ πέσεις σε κάποια δυσκολία ή σε κάποια άλλη δοκιμασία και η επιθυμία σου δεν μπορεί ή δεν θέλει να την υπομείνει, βοήθησέ την με αυτά. Τι μπορείς να σκεφτείς για να βοηθηθείς τον αγώνα σου? Να σκεφτείς ότι η δοκιμασία αυτή που υποφέρεις αξίζει να την υποφέρεις, γιατί εσύ έδωσες την αφορμή και είναι δίκαιο να υποφέρεις έτσι που υποφέρεις, γιατί εσύ από μόνος σου άνοιξες αυτή την πληγή στον εαυτό σου. Εμείς κάνουμε λάθη και μπαίνουμε μόνοι μας στον πειρασμό και μετά, ας πούμε, δυσκολευόμαστε. Δεύτερον, εάν εσύ δεν έχεις φταίξιμο σε αυτή τη δοκιμασία, γύρισε το λογισμό σου στα πολλά άλλα και μεγάλα σου σφάλματα. Μπορείς το συγκεκριμένο να μην έφταξες και ήρθε ο πειρασμός τελείως απ' έξω, χωρίς να φταίς εσύ. Να θυμηθείς όμως, να σκεφτείς τις άλλες σου αμαρτίες. Μπορείς εδώ να μην είναι αμάρτησες, αλλά έχεις κάνει άλλες αμαρτίες, άλλα φταίξιματα. Και είναι δίκαιο για τα άλλα που έχεις κάνει να έχεις τώρα πειρασμό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος και μας έχει αφήσει πάρα πολύ ωραία βιβλία και αξίζει να τα διαβάσετε. Αυτός λοιπόν ήταν μπροστά στο Θεό πολύ Άγιος και κάποτε τον βάλανε άδικα στη φυλακή. Άδικα. Δεν είχε κάνει αυτό το κακό που τον κατηγορούσαν. Το συκοφάντησε κάποιος, είπε ψέματα δηλαδή, και τον βάλανε φυλακή. Και ο Άγιος είχε αυτή την παρησία στο Θεό, λέει, Κύριε, γιατί το επέτρεψες αυτό? Ξέρεις ότι είμαι καθαρός, δεν έχω κάνει αυτή την πράξη για την οποία με κατηγορούνε. Γιατί επέτρεψες να με βάλουν στη φυλακή? Και ξέρετε τι του το απάντησε ο Θεός? Του λέει, ναι, το ξέρω, ότι δεν το έκανες αυτό και ότι είσαι αθώος. Αλλά θυμάσαι, λέει, τότε, πριν 3 χρόνια, που το ζώο σου είχε φύγει από το φράχτη που το είχες δέσει, γιατί προφανώς δεν το είχε δέσει σωστά, και πήγε στους ξένους κήπους και τα έκανε εκεί μέσα άνω κάτω, ανακάτεψε τους ξένους κήπους, τους κατέστρεψε δηλαδή. Για εκείνη την αμαρτία που προφανώς ο Άγιος την είχε ξεχάσει, δεν είχε εξομολογηθεί, πληρώνεις τώρα αυτό. Θυμάστε που λέγουμε ότι κάθε παράβαση και παρακοή λαμβάνει ένδικη μισθαποδοσία. Αν λοιπόν κάνουμε αυτό το λογισμό, θα υπομείνουμε πολύ πιο εύκολα μια δοκιμασία, παιδιά. Μπορεί να είναι άδικο,
να μας τιμωρούν άδικα. Αλλά άμα σκεφτούμε ότι έχουμε κάνει άλλες αμαρτίες, τις οποίες δεν έχουμε πληρώσει, δεν έχουμε ξεχρεώσει, εύκολα θα υπομείνουμε την όποια αδικία. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Αλλού φταίμε και αλλού πληρώνουμε πολλές φορές. Και έτσι μπορούμε να δεχόμαστε με χαρά την όποια δοκιμασία. Με την αίσθηση και με τη συνείδηση ότι ξεχρεώνουμε. Τρίτη σκέψη που μπορεί να μας βοηθήσει όταν έχουμε πειρασμό, για να μην υποκύψουμε στον πειρασμό και απελπιστούμε. Σκέψου ότι αν και πρόλαβες και έκανες αρκετό κανόνα για τα αμαρτήματά σου εκείνα με τα οποία λείπησες τη μεγαλειότητα του Θεού, το οποίο δεν πρέπει όμως ποτέ να το σκεφτόμαστε, ότι έχουμε μετανοήσει αρκετά και σωστά, έχουμε κάνει αρκετό κανόνα για τις αμαρτίες μας. Σκέψου όμως ότι στη βασιλεία των ουρανών δεν μπαίνει κανείς με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα από τη στενή πύλη του δοκιμασίου και των θλίψεων. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Για να φτάσουμε στην Ανάσταση, να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να περάσουμε από το Σταυρό, από τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισερθήν. Το δι με έψιλον γιώτα θα πει πρέπει. Μέσα από πολλές θλίψεις πρέπει να περάσουμε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Οπότε με αυτή τη σκέψη επίσης θα δυναμωθούμε όταν έχουμε δυσκολία. Όταν έρχεται ο κακός λογισμός, οι κακές επιθυμίες και μας πολεμάνε. Και λέμε, αμάν, τι βάσανο είναι αυτό. Επιτέλους θα αφαιθώ στην αμαρτία για να μην έχω τέτοιο πειρασμό. Ποτέ να μην το πεις αυτό. Ποτέ. Δεν θα συγκατατεθώ ποτέ στην αμαρτία. Πρέπει να έχω πειρασμούς και δυσκολίες και θλίψεις μέχρι τέλους, γιατί έτσι μέσα από αυτές θα περάσω στην Ανάσταση και στη Βασιλεία του Θεού. Τέταρτη σκέψη. Βοηθητική στο να υπομένουμε τις πειρασμούς και να μην αφινόμαστε να νικηθούμε. Μολονότι και εσύ μπορείς να μπεις σε αυτή τη βασιλεία μέσα από άλλο δρόμο, δηλαδή μέσα από την αγάπη του Θεού, όμως αυτό δεν πρέπει ούτε καν να το σκεφτείς. Επειδή και ο Υιός του Θεού με όλους του τους φίλους μπήκε σε αυτή μέσα από αγκάθια και σταυρούς. Αυτό και εμείς να επιθυμούμε, να περάσουμε μέσα από τις δυσκολίες. Αν και υπάρχει και άλλος δρόμος, όπως λέει εδώ ο Άγιος, να αφαιθείς στην αγάπη του Θεού. Αλλά λέει εσύ να επιθυμείς αυτό το δρόμο που πέρασε και ο Χριστός, μέσα από την κακοπάθεια, μέσα από το Σταυρό. Και να χαίρεσαι όταν έχεις δυσκολίες και κακοπάθειες, για χάρη του Χριστού. Και πέμπτη σκέψη, και με αυτό να κλείσουμε, που βοηθάει στο να υπομένουμε τους πειρασμούς και τις δυσκολίες και να μην λέμε ναι στο κακό, είναι να σκέφτεσαι ότι αυτή η δοκιμασία που υποφέρεις είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το θέλει ο Θεός. Έχουμε αυτό που έχουμε, είναι γιατί το θέλει ο Θεός, το παραχώρησε. Το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι στην αρχή κάθε σου πράξης και θλίψεως που θα σου συμβαίνει. Δηλαδή, το να θέλεις να γίνεται σε κάθε σου έργο και σε κάθε άλλο γεγονός το θέλημα του Θεού. Πας να κάνεις κάτι και αμέσως βλέπεις δυσκολία. Δεν πρέπει να πεις γιατί μου ήρθε αυτό τώρα και γιατί Θεέ μου, να πεις να είναι ευλογημένο. Έτσι θέλει ο Θεός. Τίποτα το καλό δεν γίνεται χωρίς πειρασμό και χωρίς δυσκολία. Και έτσι να δεχόμαστε ό,τι μας συμβαίνει, παιδιά, ως θέλημα του Θεού, ο οποίος για την αγάπη που σου έχει ευχαριστείται και χαίρεται να σε βλέπει να υπομένεις ως πιστός του και γενναίος πολεμιστής. Λοιπόν, και εσύ για να ανταποκριθείς σε αυτή του την αγάπη, όσο είναι άδικη και βαριά η δοκιμασία που υποφέρεις, τόσο αγωνίσου να την υπομένεις με ευχαριστία. Για χάρη του Χριστού. Κάνοντας έτσι, φαίνεται πως υπομένεις την πράξη και αγαπάς και σε αυτά ακόμα τα σκληρότερα βασανιστήρια μόνο τη Θεία του θέληση, για την οποία και κοντά στην οποία κάθε τι το πικρό φαίνεται γλυκό
και κάθε άτακτο έχει τάξη και κανόνα τέλειο. Ό,τι γίνεται, παιδιά, γίνεται από το Θεό. Εκείνο που κάνουμε εμείς το κακό είναι η αμαρτία, το οποίο φυσικά δεν το θέλει ο Θεός. Αλλά όλα τα άλλα που μας συμβαίνουν, μια αρρώστια, μια αποτυχία, μια οικονομική δυσκολία στην οικογένεια, ένας θάνατος, μια αναπηρία, μπορεί ξαφνικά να έχεις ένα ατύχημα και να μην είσαι ανάπηρος. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αφού λέει ο Χριστός μας και τις τρίχες ακόμα της κεφαλής σας τις έχω μετρημένες. Ποιος, ας πούμε, από εμάς κάθισε να μετρήσει τις τρίχες του, πόσες έχει. Λέει, τώρα με αυτό θα ασχολούμαι, με τρίχες. Και όμως ο Θεός ασχολείται, δηλαδή θέλει να σου πει ότι και την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής σου την νοιάζομαι, την σκέφτομαι, την έχω στη φροντίδα μου. Σε φροντίζω κάθε στιγμή και για το παραμικρό. Αν σήμερα θα έχεις να φας ψωμί ή δεν θα έχεις. Το παραμικρό είναι στη φροντίδα του Θεού. Επομένως, ό,τι μας συμβαίνει θα πρέπει να το δεχόμαστε ως θέλημα Θεού. Και να μην δυσανασχετούμε. Και όσο πιο δύσκολο είναι και ας το πούμε φέρνει και πόνο και κόπο, τόσο με μεγαλύτερη ευχαρίστηση να το υπομένουμε, γιατί το θέλει ο Θεός. Και για να μας βάλει σε αυτόν τον κόπο, σε αυτό το αγώνισμα, σημαίνει ότι είναι για το καλό μας. Γιατί τίποτα δεν κάνει ο Θεός που δεν είναι για το καλό μας. Αυτά λοιπόν, όταν νιώθουμε νικημένοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, για να μην νικηθούμε. Γιατί οι λογισμοί μας, παιδιά, είναι δειλοί. Λογισμοί ανθρώπων, λέει, πάντες δειλοί, λέει η Αγία Γραφή. Έτσι και ο διάβολος προσπαθεί να μας τρομοκρατήσει, να μας βάλει σε μία κατάσταση ιτοπάθειας, ότι δεν γίνεται τίποτα, θες δε θες θα νικηθείς, θες δε θες θα πας στην κόλαση, δεν μπορείς να μου αντισταθείς. Αυτά λέει ο διάβολος, για να μας τρομάξει. Όχι. Με τη δύναμη του Θεού, καταφεύγοντας το Θεό, είναι όπως είπαμε ο αθλητής που κάνει ένα βήμα πίσω και μετά αποθεί τον αντίπαλο. Έτσι και εσύ. Έρχεσαι στον εαυτό σου, λες είμαι ένα τίποτα, αλλά με τη δύναμη του Θεού μπορώ τα πάντα. Καταφεύγουμε στο Θεό, ζητάμε τη βοήθεια του Θεού και διώχνουμε μακριά τον πειρασμό. Και δεχόμαστε όποια δυσκολία μας συμβαίνει ως θέλημα Θεού. Και κάνουμε αυτούς τους λογισμούς, τους βοηθητικούς, έτσι ώστε να μην υποκύπτουμε στον όποιο πειρασμό. Σταματώ εδώ και αν θέλετε να κάνουμε κάποια μικρή συζήτηση σε όλα αυτά.